Φαγητό και να βάλουμε πλάτη για μια Ελλάδα απειλαγμένη από πάτρονες. Το ίδιο μου λέγατε κι εσείς. Μισό λεπτό να δώσουμε το λόγο. Έλα, Άντζελα, να ακούσουμε και απόψεις των άλλων κυρίων. Να ακούσουμε μερικούς ακόμη, γιατί έχει αξία νομίζω να ακούσουμε τους ανθρώπους εδώ. Για πείτε μου, τι μου λέγατε για τον τρόμο που υπάρχει, τέλος πάντων, μια τάση να δημιουργείται τις τελευταίες μέρες. Ο τρόμος δεν είναι απλά λίγος, είναι κατευθυνόμενος, είναι συνεχής, είναι κινδυνολογία. Είναι κλιμακούμενη κλινδυνολογία για να φτάσει αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται εδώ, να στριμώχνονται, να προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη την οποία δικαιούνται, είναι ευτυχείς, γιατί εγώ ως δυστυχής δεν είχα την τύχη να πάρω σύνταξη. Είστε τα τελευταία 4 χρόνια άνεργος. Άνεργος είμαι τα τελευταία χρόνια, είμαι 64 χρονών, δεν μπόρεσα να πάρω σύνταξη διότι δεν έχω τα τελευταία 5 χρόνια από 100 ένσημα. Απλά ευτυχώ διότι έχω μια οικογένεια, μια σύζυγο η οποία εργάζεται και μοιραζόμαστε αυτά τα λίγα χρήματα που έρχονται στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά είστε ψύχρεμος για τις εξελίξεις. Ψυχρεμότατος. Και ψυχρεμότατος διότι γνωρίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πριν από μερικές μέρες φωνάζανε ότι όχι, μη μας κόψετε τις συντάξεις, μη μας αυξήσετε την εισφορά μας, τη συμμετοχή μας στα φάρμακα, μη μας βάζετε εισιτήριο στο νοσοκομείο, μη μας βάζετε 1 ευρώ σε κάθε συνταγή. Τώρα μάλιστα, Άντζελα, λοιπόν, να σας ευχαριστούμε. Και μια άλλη άποψη, να ακούσουμε και την άποψη του άλλου κυρίου, εκεί που έχει μαζί σου. Να ακούσουμε, λοιπόν, αφήστε για λίγο το κινητό και πείτε μας, καταρχήν, εσείς είστε συνταξιούχος του ΙΚΑ. Ήρθατε να πάρετε τα 120 ευρώ μαζί με τη σύζυγο, την κυρία Γραμματική. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Δεν θα ερχόμουν. Δεν θα ερχόμουν κι εγώ σήμερα. Δεν θα ερχόμουν. Θα ερχόμουν τελευταία στιγμή, όπως είπε ο κύριος. Ο κύριος Αχιλλέας. Ναι, ο κύριος Αχιλλέας. Διότι αυτό που γίνεται τώρα, όλα αυτά είναι. Κατά τη γνώμη μου, είμαι 78 χρονών, είμαι έμπορος από 7 χρονών. Και έχετε και μια εμπειρία. Έχω μεγάλη εμπειρία. Τι γίνεται, λοιπόν, πείτε μας. Τι γίνεται, όλα αυτά είναι φτιαχτά. Δεν είναι φυσιολογικά. Αυτά που γίνονται είναι όλα τεχνητά. Πώς να παρασύρουν τον κόσμο, να βάλουν την ταφόπλακα, να ησυχάσουν αυτοί και να υποφέρουμε εμείς. Αυτό γίνεται. Μάλιστα, Άντζελα, είναι δυνατόν, λοιπόν, βλέπουμε τον κόσμο ότι αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Άντζελα, πρέπει. Είναι ψυχραιμή, ναι, πρέπει να κλείσουμε. Ακούσαμε και τη δική σας άποψη. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ψυχραιμοί όλοι εδώ, όπως βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα και τους κυρίους που δέχτηκαν να μας μιλήσουν.